Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά τον προϋπολογισμό του 2008 μετά από 5 ημέρες συζήτησης. Έχουμε πια συνολική εικόνα των θέσεων και των επιχειρημάτων όλων των κομμάτων της Βουλής και πάρα πολλών συναδέλφων βουλευτών. Έχουμε συνολική εικόνα των θέσεων όλων των στελεχών της αντιπολίτευσης αλλά και των ηγετών της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε πριν από λίγο και την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι ισχυρισμοί που ακούστηκαν από την αντιπολίτευση δεν προσέθεσαν κανένα νέο στοιχείο. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Διατυπώθηκαν χιλιοϊπωμένοι ισχυρισμοί και απόψεις, αστήρικτοι και εκτοξεύθηκαν άσφαιρα πυρά. Οι ισχυρισμοί που ακούστηκαν διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Από την πραγματικότητα των στοιχείων της οικονομίας, από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες και από τις εκθέσεις όλων των έγκυρων οργανισμών που παρακολουθούν με ομοιόμορφο τρόπο τις οικονομίες όλων των χωρών του κόσμου. Επιπλέον, είχαμε και μια προσπάθεια πριν από λίγο από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μεταθέσει τις ευθύνες των κυβερνήσεων του χθες στη σημερινή κυβέρνηση. Ποιος φταίει για την κατάσταση του κράτους, ποιος φταίει για την κατάσταση της οικονομίας, ποιος φταίει για τα κακώς κείμενα, αυτοί που επί 3,5 χρόνια προσπαθούν να τα διορθώσουν ή αυτοί που επί 25 χρόνια τα έφεραν στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και όχι να αποφεύγουμε τις ευθύνες μας μέσα στη Βουλή και να κηρύσουμε από αυτό εδώ το βήμα τη λαοκρατία. Να λέμε δηλαδή ότι ναι, θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση θα τον ανατρέψει στον δρόμο. Είναι αυτό σεβασμός στους κανόνες του δημοκρατικού πολιτεύματος?